Οι λέξεις, κύριε Μητσοτάκη, έχουν χάσει το νόημά τους. Δεν αλλάζετε το μόνιμο μοτίβο σας να μιλάτε ότι τα έχετε καταφέρει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό το σαθρό επιχείρημα απαντάτε στην κριτική που σας ασκούμε, γιατί δεν έχετε θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί σήμερα δεν είμαστε στα χρόνια της χολέρας, που είπατε στην πρωτολογία σας, κύριε Μητσοτάκη, ούτε του έρωτα στα χρόνια της χολέρας, για να θυμηθούμε και τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες και το βιβλίο του. Είμαστε στα χρόνια της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Τα ίδια ακριβώς λέγατε και την περίοδο του πρώτου κύματος της πανδημίας. Όμως τα στοιχεία του δευτέρου κύματος σας διέψευσαν πλήρως. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι το τίμημα της πολιτικής σας το πλήρωσε ο ελληνικός λαός με την υγεία του και με τη ζωή του. Το πλήρωσαν και οι υγειονομικοί με τις άθλιες συνθήκες που καλέστηκαν να συνδράμουν σε αυτό τον αγώνα ζωής. Πρακτικά τους αφοπλίσατε λόγω της υποστελέχωσης και των τεράστιων ελλείψεων σε εξοπλισμό. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η Βόρεια Ελλάδα, και όχι μόνο βέβαια, μιλάει από μόνη της. Σταματήστε λοιπόν να πιπηλάτε αυτή την καραμέλα και να κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς σας λέμε. Και κάνοντας μάλιστα μακάβριες συγκρίσεις. Αν η χώρα μας διαφέρει σε κάτι από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι οι αγώνες που έγιναν για την υπεράσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αγώνες που και συκοφαντήθηκαν και λιδωρήθηκαν και πολεμήθηκαν, όμως σήμερα φαίνεται η μεγάλη αξία τους, η σημασία τους, γιατί εάν δεν είχαν γίνει και αυτοί οι αγώνες, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Εξακολουθείτε επίσης να παρουσιάζετε την εικονική σας πραγματικότητα. Σας είπαμε ότι έχετε κάνει το σύστημα υγείας σύστημα μιας νόσου εδώ και ένα χρόνο. Αφού η αύξηση των κλινών νοσηλείας και των κλινών ΜΕΘ για τους ασθενείς με κορονοϊό προέκυψαν από την αφαίρεσή τους από τις ανάγκες νοσηλείας και θεραπείας όλων των υπολείπων ασθενειών. Προσπαθήσατε να καλύψετε τις μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό, όχι με προσλήψεις, αλλά κυρίως με περιοδεύοντες υγειονομικούς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από πόλη σε πόλη, από περιοχή σε περιοχή. Σας το ξαναλέμε, γιατί δεν προσλαμβάνετε εδώ και τώρα με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας τους υγειονομικούς τουλάχιστον από το πρόγραμμα ΟΕΔ 4000 που εδώ και πολλά χρόνια δίνουν τη μάχη μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας και τους κρατάτε ακόμα σε ομοιρία ανανεώνοντας κάθε τόσο τις συμβάσεις τους και αν λες και δεν διακινδυνεύουν και αυτοί για την υγεία τους, δεν διακινδυνεύουν τη ζωή τους καθώς φυσικά και των οικογενειών τους καθημερινά. Δεσμευτείτε επιτέλους τουλάχιστον σε αυτό σήμερα, μετά από αυτή τη συζήτηση από το πρωί. Πάλι μας απαντάτε ότι πού να βρούμε χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα. Και για να έχουμε το καλό ερώτημα, πόσες ΜΕΘ θα μπορούσαν αλήθεια να φτιαχτούν και πόσοι γιατροί θα μπορούσαν να προσληφθούν με ένα ραφάλ από αυτά που μόλις χτες ψηφίσατε για να αγοραστούν και να πληρωθούν αδρά από τον ελληνικό λαό εν μέσω πανδημίας. Δυστυχώς σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην Κουκουέ και Μέρα. Δεν λέμε για όλα τα ραφάλ, μιλάμε για ένα μόνο. Γιατί εδώ και χρόνια απέναντι στις ανάγκες του λαού απαντάτε όλες οι κυβερνήσεις δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Πώς γίνεται όμως να υπάρχουν αυτά τα λεφτόδεντρα όταν πρόκειται για παράδειγμα για εξοπλισμούς που μάλιστα δεν έχουν και καμιά σχέση με την πραγματική άμυνα της χώρας μας και να μην υπάρχουν για νοσοκομεία, να μην υπάρχουν για γιατρούς, νοσηλευτές, για σχολεία, για εκπαιδευτικούς. Παραπέρα, πάρτε τα χέρια σας από τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Στρώνετε το έδαφος για να παίξουν μπάλα οι μεγάλοι όμιλοι με το χτύπημα του οκταώρου, την καθήλωση των μισθών, την απογείωση της επέσχυντης ευελιξίας,
τις νέες αλλαγές σε ασφαλιστικό, το χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης. Και τολμάτε μάλιστα να ανακοινώνετε σήμερα ότι θα βάλετε και άλλα πρόστιμα στους εργαζόμενους, 500 ευρώ είπατε, θα τα αυξήσετε δηλαδή, σχεδόν ένα μισθό. Αλλά δεν σας είδαμε να βάζετε πρόσχημα σε καμία μεγάλη επιχείρηση που δεν παίρνει μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους που αποσχολεί. Ούτε καν ελέγχους τους κάνετε. Κυνηγάτε μόνο τους μεροκαματιάριδες. Παίρνετε μέτρα καταστολής και αστυνόμευσης στα πανεπιστήμια που τα κρατάτε κλειστά εδώ και ένα χρόνο. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα και αυτό το νέο αντιδραστικό νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Είναι αντιδραστικό, είναι άδικο, το ξαναλέμε, η πανεπιστημιακή λειτουργία να βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση. Είναι αντιδραστικότατο να ταυτίζονται οι συλλογικά αποφασισμένες μορφές πάλης των φοιτητών, των εργαζομένων, των πανεπιστημιακών με διάφορες παραβατικές συμπεριφοράς που άλλωστε είναι και εξαιρέσεις και εντελώς περιθωριακές. Είναι αντιδραστικό και άδικο να μπαίνουν και άλλοι φραγμοί σε σπουδές των νέων που αναγκάζονται να δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα αυτοί και οι οικογένειές τους. Είναι παντελώς αντιδραστικό, εκτός από άδικο, να ανακοινώνεται αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στα ΑΕΗ, βάζοντας περισσότερα εμπόδια στα παιδιά να περιορίζεται επιλογές των μαθητών. Υποκριτικά κλαίγεστε για το μορφωτικό τους επίπεδο, αλλά και εσείς και οι προηγούμενοι το είχατε και το καταντάτε ακόμα χειρότερα ψυχοφθόρο εξεταστικό κέντρο. Ξέρετε ότι η αντίδραση και το άδικο μόνο προσωρινά μπορούν να επικρατήσουν. Ποτέ δεν στεριώνουν. Γιατί υπάρχει αντίσταση, υπάρχουν δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, υπάρχουν αγώνες. Κυρίες και κύριοι, τελευταία ακούγονται και διάφορα ωραία για διαπραγμάτευση με τις φαρμακοβιομηχανίες, για αγορά της πατέντας από άλλα κράτη, για να αυξηθεί η παραγωγή των εμβολίων. Τα ακούσαμε και εδώ σήμερα κάπως. Όμως η πατέντα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πάει μαζί, ξέρετε, με την ιδιοκτησία των μονοπωλίων του φαρμάκου και του εμβολίου. Το ξέρετε ασφαλώς. Της έρευνας, της παραγωγής, της διανομής, της πώλησης αυτών των εμπορευμάτων. Όπως πάντα και για όλα όμως, εφευρίσκεται προτάσεις που αντιστοιχούν στο και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Μυαλό δεν βάζετε, σας το λέμε και από εδώ υπεύθυνα. Δεν διδαχτήκατε τίποτα από την προηγούμενη κυβερνητική σας θητεία που με αυτή τη λογική των ίξης αφήξης πορευόσαστε και μας φέρατε ξανά μνημόνια όπως και οι προηγούμενοι από εσάς. Δυστυχώς, αυτή την ικανότητά σας τη διαφημίζετε και προσδοκάτε φυσικά προφανώς και την επιβράβευσή σας από κάποιους ομίλους. Κοροϊδεύετε για μια ακόμη φορά τον κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αγορά μπορούν να λειτουργήσουν με κριτήριο τα συμφέροντα, τα πραγματικά συμφέροντα των λαών. Εμείς πάντως, κύριε Μητσοτάκη, δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και σήμερα δια του Προέδρου του σφύριξε αδιάφορα όταν του είπατε «Τι ζητάτε, κρατικοποιήσεις?» Ναι, εμείς λέμε να κρατικοποιηθούν, καθαρά και ξάσταρα. Και εδώ μέσα το λέμε και στον ελληνικό λαό το λέμε. Να κοινωνικοποιηθούν οι φαρμακοβιομηχανίες, λέμε. Γιατί μόνο έτσι το φάρμακο μπορεί να γίνει πραγματικά δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα όπως είναι σήμερα. Πράγματι, είναι τόσο μεγάλη η ευθύνη σας, κύριε, της κυβέρνησης για τους ηλικιωμένους, που αναθέτετε στους ίδιους την ατομική ευθύνη, δηλαδή στην ατομική ευθύνη υπέργυρων ανθρώπων, να φροντίζουν οι ίδιοι να μετακινηθούν για να εμβολιαστούν. Ουσιαστικά φροντίζετε ώστε αυτοί οι συνάνθρωποι μας να μην μπορούν να εμβολιαστούν, αφού πολλοί από αυτούς ζουν μόνοι τους ή πολύ περισσότερο έχουν πολλαπλά προβλήματα υγείας. Πού είναι η στελέχωση των κέντρων υγείας που έπρεπε να κάνετε? Πού είναι η στελέχωση και η δημιουργία των κινητών μονάδων για τον αναγκαίο κατοίκον εμβολιασμό? Αλλά ξεχάσαμε. Αυτό για σας αποτελεί πάντα κόστος. Το λεγόμενο κοινωνικό κράτος σας το θεωρεί κόστος. Αντί να προσαρμόζετε το σύστημα υγείας στις λαϊκές ανάγκες, εσείς το κάνετε ανάποδα.
προσαρμόζεται και στριμώχνεται τις ανάγκες του λαού μας στα όρια αυτού του περιορισμένου και με τεράστιες ελλείψεις συστήματος υγείας που όλοι σας έχετε βάλει το χέρι σας για να δημιουργηθεί. Όσο κι αν σας ενοχλούν, όσο κι αν δεν σας αρέσουν αυτά που σας λέμε, εμείς είμαστε εδώ για να επιτελούμε αυτό το ρόλο. Το ΚΚΕ είναι η ψυχή, είναι η καρδιά και ο νους του σκληρά δοκιμαζόμενου από τις πολιτικές σας ελληνικού λαού που συνεχίζει να αγωνίζεται και να στέκεται όρθιος μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Σας ευχαριστώ.